Ανοίγουμε τη θεματική και την ενότητα που έχει να κάνει με τις εκλογές της 21 του Μάη και φιλοξενούμε βέβαια υποψήφιους σε επίπεδο Κρήτης. Υποψήφιους και από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Στο δεύτερο μέρος τώρα της εκπομπής φιλοξενούμε έναν νέο υποψήφιο, έναν καλλιτέχνη γνωστό στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη για την αγάπη του για τον πολιτισμό και την κριτική παράδοση που δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως Καντρί, υποψήφιο βουλευτή Ιρακλείου με το Πασόκ κίνημα αλλαγή. Την καλησπέρα μα, κύριε Ξηλούρη. Καλώ ήρθατε, κύριε Παναγιοτόπουλε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τα έχουμε πει αρκετέ φορέ, γνωριζόμαστε κυρίω εκτό πλατό. Σα έχουμε θαυμάσει. Πάμε ωστόσο να κάνουμε μια συζήτηση κάπω διαφορετική σε σχέση με τι προηγούμενε. Μια συζήτηση που έχει να κάνει με την ατζέντα σα, μια συζήτηση που έχει να κάνει με του στόχου, αλλά και μια συζήτηση που έχει να κάνει με το διακύβευμα των εκλογών. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα απλά. Για ποιον λόγο ένα νέο άνθρωπο, ένα καλλιτέχνη, αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόταση του Προέδρου του Πασόκ και να κατέβει στι εκλογέ σε επίπεδο Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ναι, όπω το είπατε μετά από την πρόσκληση του Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν δύσκολη απόφαση για μένα. Ε, αποφάσισα να ταχθώ μαζί του, μαζί του, και με το κόμμα για να προσφέρω από το δικό μου εταιρίζει ό,τι μπορώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη μα γενικά στην Ελλάδα, αφού είναι βουλευτικέ εκλογέ, για να πάει μπροστά ο τόπο, διότι η, η καθημερινή ανασχόληση με τα κοινά και με τον κόσμο λόγω τη δουλειά μου Άκουσα συνέχεια τα προβλήματα του κόσμου και είμαι μέρο του κόσμου και εγώ ο ίδιο. Μάλιστα. Θα πάμε και στι περιοδίε, καθώ γνωρίζω ότι πραγματικά κύριε Ξυλούρη, οργώνεται όλο το Ηράκλειο, όλο το νομό Ηράκλειο, την περιφερειακή νότα Ηρακλείου και έχει και συνέχεια για τι επόμενε δύο εβδομάδε. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει σε ποιου απευθύνεστε. Δηλαδή, ο Γιώργο Ξυλούρη διατυπώνει θέσει και απόψει και έχει ω ακροατήριο ποιου. Απευθύνουμε σε όλου του Ηρακλειώτε και τι Ηρακλειώτε και του κριτικού εν γένει. Οι οποίοι θέλουν να δουν τον τόπο του να πηγαίνει μπροστά, να προοδεύει, γιατί έτσι του πρέπει αυτού του τόπου να είμαστε πάντα μπροστά, μπροστάριδε, διότι είμαστε πάντα πρώτοι στα γράμματα, στον πολιτισμό και πρέπει να τα αναδείξουμε και να είμαστε μπροστά και όχι στην πίσω μεριά των εξελίξεων. Αναφέρθηκα στις περιοδίες, αναφέρθηκα στην επαφή που έχετε διαχρονικά και μέσα από την εργασία σας, τη δουλειά σας, το επάγγελμά σας, την καλλιτεχνική σας φύση που έχετε χτίσει με τους, με τους κριτικούς. Ναι. Πραγματοποιείτε περιοδίες. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε κατά τη διάρκεια των περιοδιών και των επαφών που έχετε πραγματοποιήσει. Ε, καταρχάς πιστεύω ότι ο... στον ομό Ιρακλείου που γυρίζει τώρα αυτόν τον καιρό είναι πλήρω Πολιτικοποιημένο, όλο ο λαό ασχολείται πάρα πολύ ενεργά. Η αποχή πιστεύω ότι στο όνομα θα είναι από τι λιγότερες, λιγότερο μικ, μικρή αποχή σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ζητούν λύσει, είναι πολύ στενοχωρημένοι, προβληματισμένοι. Υπάρχει ακρίβεια υποστελεχωμένε δημόσιε υπηρεσίε, ε, παιδεία με. Λίγο κακά κτίρια τα οποία θέλουν να βάλω. Λίγο παθομένε ελλείψει, υποστελέχουσα, τα γνωρίζουμε κι εμεί. Οπότε, αυτά ελπίσεις. είναι τα, οποία, τα θέματα τα οποία θίγουν και ανοίγουν ναι, στι περιοδίε. Το πρώτο για τον κόσμο είναι η ακρίβεια, βέβαια. Γιατί δεν έχουν πώ να βγάλουν το μήνα πολύ. Αν τώρα ο Γιώργο Ξιλούρη, γνωστό και ο Καντρή, εκλεγεί βουλευτή. Ναι την επομένη των εκλογών. Τώρα βέβαια να δούμε, θα είστε βουλευτής μέσα από μία στο πλαίσιο και θα συμμετέχετε σε μία κυβέρνηση συνεργασία. Θα είστε βουλευτής όπου θα συμμετέχετε ως, σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ε, αυτό μένει να φανεί. Σε περίπτωση την την επομένη των εκλογών. Α, την επομένη των εκλογών εκλεγείτε βουλευτής. ε, Πού θα δώσετε βαρύτητα και ποιοι είναι αυτοί τομείς που ο Γιώργος Ξυλούρης θα επιχειρήσει να αναδείξει. Είναι πάρα, πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κριτικός λαός, το Ηράκλειο. Θα αναφέρουμε δεικτικά δύο-τρία. Πρώτο, όπως είπε, η υποστηλεχωμένη δημόσια υγεία. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιμένω στο, ε, να γίνουν μόνιμες θέσεις ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού. Διορισμοί λοιπόν, μόνιμοι διορισμοί. Διορισμοί μόνιμοι και διοικητικού προσωπικού χρειάζεται αναγκαστικά. Ούτω ώστε οι πολίτε που τα πηγαίνουν στο νοσοκομείο να έχουν αυτέ τι πολύ ωραίε καθυστερήσει στα επίγοντα, δεν φταίνει οι γιατροί. Πού να προλάβουν και οι γιατροί, τόσο κόσμο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ο, ο ΒΟΑΚ, που ξεκινάει σιγά σιγά να γίνεται. Δεν υπάρχει σπίτι στον νομό Ηρακλείου να μη θρυνεί από έναν άνθρωπο. Είτε είναι συγγενής του, είτε είναι γνωστός του, είτε... Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Άμεσα. Είναι σαν να έχουμε πόλεμο καθημερινό στο Ηράκλειο. Κα... Μου λένε πολύ φταίνει και η οδηγική παιδεία που έχουμε. Συμφωνώ και αυτό πρέπει να αλλάξουμε σιγά σιγά. Αλλά άμα δεν έχουμε δρόμου, και όχι μόνο ΒΟΑΚ, και στην χώρα μέσα οι δρόμοι. Άλλο πρόβλημα, η παιδεία που είπαμε τα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα για τα παιδιά των ανθρώπων. που Μπαίνουν μέσα. Οι, οι σεισμόκλητε περιοχέ, το Αρκαλοχώρι και όχι μόνο και τα γύρω χωριά. Οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα αγαναχτισμένοι και ξεχασμένοι τελείω. Τα κόκκινα δάνεια. Μεγάλο θέμα που δεν είναι μόνο, είναι πανελλαδικό, τόσα σπίτια. Τα κόκκινα δάνεια είναι πονάει πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο του πάρουν τα σπίτια και είναι και. Να σου το πω με απλά λόγια αμαρτία, ένα δάνειο που πήσε 100.000 ευρώ, το αγοράζει ένα φαν στα 10.000 ευρώ. Αυτός που του, του, παίρνει το σπίτι για 10.000 που δεν μπορεί να, να το αποπληρώσει με 20-30 που προτίθεται, του έρχεται στην τρέλα. Ο Πορτογιονής τομέας, είναι πολλά τα προβλήματα. Να πάμε λίγο στον πολιτισμό, να πάμε λίγο στους νέους καλλιτέχνες. Ζητήματα και θέματα τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ε, πώς μπορεί να στηριχθεί από το κεντρικό κράτος ένας νέος καλλιτέχνης. Ξέρετε, μέσα στην πανδημία ε, δεν στηριχτήκατε σχεδόν καθόλου. Κλειστά μαγαζιά, κλειστές επιχειρήσεις, ε, γλέν και ειδικά εδώ στην Κρήτη δεν πραγματοποιήθηκαν. Ε, γάμοι, βαφτίσεις, μείναν όλα στην άκρη Mm. Μια διετία λοιπόν που μπήκε τα φόπλακα σε αυτόν τον κλάδο. Την επομένη των εκλογών, ποια θέματα θα αναδείξετε. Καταρχά για να δημιουργήσουμε θέσει εργασία στους νέου καλλιτέχνε, δηλαδή να του δώσουμε κίνητρο να ασχοληθούν το οποίο για μένα η παράδοση είναι ο πυλώνα τη Κρήτη. Γιατί διδάσκει παράδοση ήθο, αξίε, σεβασμό. Τα οποία είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Ήθο, ο σεβασμό στον συνάνθρωπό μα. Για να σπρώξουν λοιπόν τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, αυτή την ασχολία, πρέπει να υπάρχει το αντίκρισμα. Και το οικονομικό, αλλά και κυρίω το ασφαλιστικό. Οι καλλιτέχνε, όχι μόνο οι τραγουδιστέ που ανήκω εγώ, οι ηθοποιοί, τα, τα, πάντα τα πάντα, δεν μπορούν μια ζωή να προσφέρουν τι υπηρεσίε του, γιατί μετά τα 60, 65, 70 είναι και η δουλειά το ξενύχτη σε εμά. Σωστό. Οπότε. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα σε, αυτούς, σε αυτό το, στον κλάδο. οπότε μετά τα 65, οπότε, μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπο να τραγουδήσει, να, παίξει, να μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει μέχρι που θα πεθάνει να παίζει τη λίγα και να τραγουδάει. Ε, στην παρούσα ε, περίοδο, γενικά με το καθεστώ το οποίο επικρατεί ε, ναι. στους μεγάλους στου μεγάλου τι, τι, συμβαίνει, η ασφάλεια, η ασφάλεια πώ έρχεται. Άμα σα πω ότι περισσότεροι δεν παίρνουν καθόλου ασφάλεια και προσπαθούν όταν δεν έχουν να παίξουν να, να τραγουδήσουν σε κάποια συναυλία υπάρχει μεγάλο θέμα επιβίωση. Επιβίωση κανονικής. Μάλιστα. Αναφερθήκαμε λίγο στη μεγάλη κινητικότητα, την οποία παρατηρείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ιρακλείου, αλλά και γενικότερα σε επίπεδο Κρήτης. Mm -hmm. Δηλαδή ότι πιστεύετε ότι θα έχουμε πολύ μικρά ποσοστά αποχής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm -hmm. Και θέλω να σα ρωτήσω, ρεαλιστικά και δημοσκοπικά, μπορεί το Πασόκ να ανακτήσει και σε ποιον βαθμό τη χαμένη του έγλη και αυτή τη δυναμική του παρελθόντος σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης, αντικειμενικά. Ε, στο επίπεδο του Ηρακλείου πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλότερα ποσοστά από ό,τι ήταν τις, προηγούμενε προηγούμενη, εκλογέ. προηγούμενες εκλογές. Ε, και δημοσκοπικά το δείχνουν τα στοιχεία αυτά και στην Κρήτη. Ελπίζουμε σε ένα διψήφιο ποσοστό και σε όλη την Ελλάδα, οπότε να μπορεί να παίξει ρόλο αργότερα το Πασό και να έχει λόγο στις εξελίξεις και να μπορεί να συνεισφέρει. Στο Ηράκλειο, η προσωπική μου άποψη θα πάει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Ας αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μπορεί να βγάλει και δύο βουλευτέ. Πολύ πιθανό. Η πιο αισιόδοξη από μένα είναι και για τρει. Εγώ λέω για του δύο μέχρι στιγμή. Πιστεύω ότι είναι το επικρατέστερο σενάριο. Να πάμε στου νέου ψηφοφόρου. Περισσότεροι από 400.000 νέοι αναμένεται 400. να ψηφίσουν για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση, στην τελική έκβαση του αποτελέσματο. Ερώτηση και απ' την άλλη, βέβαια, πώ μπορεί από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρο να αντλήσει ό,τι περισσότερο μπορεί το Πασόκ. Πασόκ. Για ποιου λόγου, δηλαδή, ένα νέο ψηφοφόρο να κατευθυνθεί προ το Πασόκ το κίνημα αλλαγή. Πιστεύω ότι η νεολαία θα παίξει το σημαντικότερο λόγο και πρέπει να τη δώσουμε πλέον και το βήμα. Έχει περάσει μνημόνια, κακουσίε, φτώχεια στο σπίτι του να περάσουν στα Πανεπιστήμια, ακόμα 17 χρονών Δίνουν του χρόνου Πανελλήνιας. Οπότε είναι πλήρω συνειδητοποιημένα όλα τα παιδιά νεολαία. Τα βλέπω λόγω των γλεντιών. Έχουν άποψη, ξέρουν ε, τι γίνεται στην κοινωνία, βλέπουν, ενημερώνονται. Ε, πιστεύω ότι το Πασόκ είναι γενικά στη μέση των πραγμάτων. Οπότε αυτή η μέση πάντα εξέφραζε τη νεολαία. Και δει τη νεολαία τη Κρήτη, η οποία Κρήτη είναι δημοκρατική πάντα ανά τους αιώνας. Οπότε πιστεύω ότι οι νέοι θα, θα πλησιάσουν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα είναι και ρυθμιστέ του εκλογικού αποτελέσματο. 400.000 ψηφοφόροι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ακριβώ. Να πάμε στην τελευταία ερώτηση. Να γίνει λίγο πιο, πιο προσωπική η ερώτησή μου και να σα ρωτήσω απευθυνόμενο και στου τηλεθεατέ για ποιου λόγου ένα ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ ναι. να στηρίξει τον Γιώργο Ξιλούρη Καντρί στι ε, ε, επερχόμενε εκλογέ. Ωραία ερώτηση. Τι είναι αυτό που έρχεται να δώσει λοιπόν ο Γιώργος Φιλόσοφο. Εγώ το μόνο που έχω να πω στον κόσμο είναι ότι δεν ξέρω να λέω ψέματα. Είναι από, από παιδί έτσι η φύση μου. Ό,τι είναι το λέω δεν κρύβομαι και από ό,τι χρειαστεί θα το πω. Αν είναι και στο ίδιο μου το κόμμα, για απ' έξω. Τα πιστεύω μου δύσκολα αλλάζουν. Τα οποία τα πιστεύω μου ε, συμπίπτουν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό με το κόμμα. Θέλω να λέμε την αλήθεια πάντα, όλοι μας και τους το λέω θα λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Δεν θα του κοροϊδεύουμε του ανθρώπου πια, φτάνει η κοροϊδεία. Να λέμε αλήθειες και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ξηλούρη, σας ευχαριστώ θερμά, καλή δύναμη. Και εγώ κύριε Παναγιωτόπουλος και συνέχεια. καλή συνέχεια στο έργο σα. Σα ευχαριστώ θερμά, είστε να καλά. είστε καλά.